Έγγραφη αναφορά με την οποία ζητά εισαγγελική παραγγελία για ορισμό συγκεκριμένου χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών κατέθεσε στον εισαγγελέα Χανίων ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Βυριράκης. Μπροστά στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά την ημερομηνία λήξη στην παραχώρηση των παιδικών κατασκηνώσεων του Καλαθά από το Δήμο Χανίων και ενώ η λιμενική αρχή σηκώνει ολόκληρο το βάρος του μεταναστευτικού, το Λιμενικό Ταμείο ζητά λύση εδώ και τώρα. Με έγγραφη αναφορά μου στον εισαγγελέα Χανίων, προτείνω να δοθεί εντολή για χρήση των εγκαταστάσεων του θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων ή άλλων αναξιοποιητών χώρων του Δημοσίου, προκειμένου νόμιμα οι άνθρωποι που φτάνουν στην Κρήτη να φιλοξενούνται κάτω από αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες μέχρι την πρόθεσή τους σε κέντρα υποδοχής της υπηρετικής χώρας. Αφορμή για την παρέμβαση του Δημήτρη Βυριράκη στάθηκε το γεγονός ότι στις τελευταίες αφίξεις οι μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και 16 ανήλικοι, μεταφέρθηκαν και φιλοξενήθηκαν κάτω από ένα υπόστεγο εξωτερικού χώρου. Ο χώρος που επέλεξε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για την φιλοξενία μεταναστών είναι ο χώρος στάθμευσης των λιμενικών υπαλλήλων, ακριβώς πίσω από το κεντρικό κατάστημα του Λιμεναρχείου Χανίων στη Σούδα. Η εικόνα με τις κουβέρτες, στιβαγμένες πάνω σε κάδους απορριμμάτων, είναι ενδεικτική της γενικότερης αντιμετώπισης του μεταναστευτικού από το κεντρικό κράτος. Την αντίθεσή τους στη χρήση του εν λόγω χώρου και σε κάθε πρόχειρη λύση εκφράζουν και οι εκπρόσωποι των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης. Το ότι ήθελα να σε διαφέρει χώροι να παρέχουν υγιεινή και ασφάλεια και για εμάς και για τους φιλοξενούμενους. Νομίζω η εικόνα εκεί τα δείχνει όλα. Αν αυτό το χώρο είναι κατάλληλο ή όχι, νομίζω εγώ στα Χανιά της πολίτες θα προσβάλλει αυτή η εικόνα. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς είμαστε στο σημείο 0. Περίπου δύο μήνες μετά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη από τη Γάβδο, πως δρομολογούνται λύσεις με δύο προσωρινούς χώρους στην Κρήτη, δεν έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση ούτε καν σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Είμαστε εδώ ακριβώς για να υπογραμμίσουμε την θέλησή μας να συνδράμουμε, να συντονίσουμε, να συνεργαστούμε για να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει να δυσφημίσουμε το νησί μας, πρέπει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό βγαίνει μόνο μέσα από τη συνεννόηση όλων των τοπικών φορέων χωρίς λαϊκισμούς. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης επανέρχεται στο θέμα της ενίσχυσης των υπηρεσιών του λιμενικού με προσωπικό, επαναδιατυπώνοντας αυτά που διεκδικεί εδώ και μήνες και τα οποία μοιάζουν να μην βρίσκουν τον αποδέκτη τους. Ακόμα και σήμερα περιμένουμε να αποσταλεί έστω ένα στέλεχος προς ενίσχυση σε υπηρεσία της περιφέρειάς μας και δεν το έχουμε δει. Ακόμα περιμένουμε να ενισχυθούν τα πληρώματα των πλωτών μας μέσων και δεν το έχουμε δει. Ακόμα περιμένουμε να αποκατασταθεί η άδικη αντιμετώπιση των υπηρεσιών της Παλαιόχωρας, της χώρας Φακίων, της Αγίας Γαλήνης, σε σχέση με την αλλαγή κατηγορία σε τρίτη και δεν το έχουμε δει. Και ξαναλέμε πάλι τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς, από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, μόνο στα λόγια έχουμε μείνει. Καμία ουσιαστική ενίσχυση δεν έχει υπάρξει στις δυνάμεις μας. Ούτε ένα τέλος δεν έχει έρθει, λέμε. Η πραγματικότητα με την οποία σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες οι λιμενικές αρχές, χωρίς να έχουν την ευθύνη, με αποδέκτες εξαθλιωμένους μετανάστες που φτάνουν στην κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη, είναι αυτή για την οποία προειδοποιούσε εδώ και μήνες η Δημοτική Αρχή των Χανίων και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών.